Θα ξεκινήσουμε με μία δράση με την ονομασία Ναυάγιο. Είναι το μεγάλο στοίχημα, το νέο μεγάλο στοίχημα της Ένωσης Ηρακλείου, η εφαρμογή ενός σχεδίου με στόχο την προώθηση των βυθισμένων ίνων σε Ελλάδα και εξωτερικό. Όπως τα ακούσατε, βυθισμένοι ίνοι σε Ελλάδα και εξωτερικό. Θέλω να πάμε λίγο στον Μύρο Χιλετζάκη, αντιπρόεδρο σε ΕΑΣΥ. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Βέβαια, κανονικά πρέπει να ξεκινήσω τώρα με την αλλαγή εκεί του Υπουργού στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Και αν αλλάζουν τα δεδομένα, ας το ξεκινήσουμε έτσι. Τα δεδομένα δεν ξέρω να αλλάξουν. Εμείς θα είμαστε ευχαριστημένοι να μπει ένας άνθρωπος στο τιμόνι του Υπουργείου που να γνωρίζει τα αγροτικά θέματα. Ο καινούριος Υπουργός, θα περιμένουμε να δούμε το τι μελγενέστε, δικηγόρος στο επάγγελμα και έρχεται από ένα Υπουργείο που δεν έχει πολύ σχέση με τον πρωτογενή τομέα. Έρχεται από ένα Υπουργείο τεχνοκρατικό. Τεχνοκρατικό. Η αλήθεια είναι πως τις τελευταίες ημέρες είχε επαφές εκεί στο Κιλκής με εκπροσώπους του αγροτικού κλάδου. Είμαι σίγουρος ότι είστε ενήμερος και φαντάζομαι θα επιδιώξετε και συνάντηση. Θα επιδιώξουμε συνάντηση την ερχόμενη εβδομάδα με τον νέο Υπουργό. Θα του θέσουμε τα προβλήματα της Κρήτης, τα μεγάλα προβλήματα της Κρήτης, οι μεγάλες αδικίες που έχουν γίνει στην Κρήτη την τελευταία πενταετία όσον αφορά την προγραμματική περίοδο. Είναι μια κρίσιμη χρονιά, μια καυτή πατάτα στα χέρια του νέου Υπουργού, του κ. Γιωργαντά, έρχεται να διαχειριστεί και αυτή λέγεται νέα προγραμματική περίοδο. Το 2022 είναι η χρονιά γέφυρα που θα κριθεί το αγροτικό μέλλον για την επόμενη πενταετία 23-27. Οι αποφάσεις είναι δύσκολες, ελπίζω να ακούσει και κατ' εμέ θα έπρεπε ο νέος υπουργός να εφαρμόσει ένα σχέδιο στρατηγικό. Όσες περιφέρειες υπάρχουν ανά Ελλάδα, τόσοι ειδικοί συμβούλοι να επανδρώσουν τον Υπουργό, γιατί η κάθε περιφέρεια έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες. Ακριβώς, και καλό θα ήταν και η Κρήτη μας να έχει φωνή μέσα στο Υπουργείο και να μπορούμε να μιλάμε με έναν άνθρωπο που να μιλάμε την ίδια γλώσσα. Λοιπόν, το επόμενο διάστημα, κύριε Χιλετζάκη, σίγουρα θα πούμε περισσότερα. Να αναφερθούμε τώρα λίγο στις 5.000 περίπου φιάλες που θα τοποθετηθούν στο βυθό της Κρήτης, σωστά, προκειμένου να οριμάσουν. Τι project είναι αυτό, τι σχέδιο είναι αυτό, για πείτε μας. Αυτό το σχέδιο το ξεκίνησε πιλωτικά ο κύριος Μπλομπλός, ο ερασιτεχνικά, το κρασί το δοκίμασα εγώ προσωπικά σε ένα event που είχαμε κάνει το περασμένο καλοκαίρι. Εμφανισιακά είχαμε ένα σούπερ αποτέλεσμα, γιατί αν κοιτάξουμε και την εμφάνιση, πάνω στο μπουκάλι είχαν κολλήσει πεταλίδες, διάφορα φύκια, διάφοροι οργανισμοί που είναι στο βυθό και ένα μπουκάλι πανέμορφο, φυσικό, εξωτερικό. Όταν τον ανοίξαμε και λείψαμε το κρασί ήταν πολύ ισορροπημένο. Είχε οριμάσει κάτω από συνθήκες που δεν τις βρίσκουμε εύκολα. Και τι σημαίνει συνθήκες που δεν τις βρίσκουμε εύκολα? Η σταθερή θερμοκρασία που έχει ο βυθός και το μηδενικό οξυγόνο είναι πολύ καλές συνθήκες, από ό,τι ρωτήσαμε και οινολόγους και ειδικούς, για την ορίμαση του κρασιού. Οι γείτονές μας, οι Σαντορινοί, γιατί είναι γείτονες, 2 ώρες δρόμος από εδώ είναι με το σκάφος, οι γείτονές μας το εφαρμόζουν τώρα και πάρα πολλά χρόνια και σε διάφορες περιοχές και ανά τον κόσμο. Επομένως, η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου θα ζητήσει έγκριση επίσημη από το Υπουργείο Ναυτιλίας να μας δώσουν την άδεια, όχι για μία φορά και για πειραματικά 5-10 μπουκάλια ή να βυθίσουμε μία φορά τα 5.000 μπουκάλια που δοκιμάζουμε να βυθιστούν τώρα. Θα θέλουμε μία άδεια που θα ξέρουμε ότι έχουμε κάθε χρόνο ένα κελάρι στο βυθό του κριτικού πελάγους που εκεί μέσα θα οριμάζουν, και το τονίζω κύριε Παναγιωτόπουλε, διγενείς κριτικές ποικιλίες. Οι ποικιλίες που είναι μέσα σε αυτό το μπουκάλι που θέλουμε να βυθίσουμε είναι ποικιλία κοτσιφάλι μαντιλάρι, είναι ένα μπλετ το 2 ποικιλιών, δηλαδή ένα πάντρεμα που γίνεται πάρα πολλά χρόνια και ειδικά στην περιοχή που κατάγομαι εγώ στις Αρχάνες,
που έχουμε το αρχαιότερο πατητήρι της Μεσογείου που αριθμεί 4.000 και πλέον χρόνια. Αυτές οι διγενείς ποικιλίες θέλουμε να παίρνουν μία ορίμαση από 6 συν μήνες, δηλαδή το λιγότερο θα είναι 6 μήνες μέσα στο νερό. Είναι ένα πολύ δυνατό marketing αυτό. Από χθες που το βγάλατε σαν Greek TV μας έχουν βορβαδίσει κυριολεκτικά από τα τηλέφωνα και εφόσον έχουμε και τον άνθρωπο, τον ειδικό, το Μπλομπλό, το Βουτσαλά, το Μανούλ, γιατί το Παρατσούκλι είναι το πιο γνωστό από ότι είναι το επίθετο. Βέβαια. Να μας βοηθήσει και να συνεργαστούμε. Μπράβο. Και όταν θα πάρουμε και τις κατάλληλες άδειες και τις εγκρίσεις. Από τις αρχές, σήμερα παράδειγμα, σήμερα το μεσημέρι μιλούσα με τον Λιμενάρχη που το ακούει πολύ θετικά και του δίνω και ένα μεγάλο ευχαριστώ μέσα από τη δικιά σας εκπομπή και περιμένουμε τη γραφειοκρατία για να πάρουμε τις κατάλληλες άδειες και αυτό εφαρμοστεί. Οι πρόβες έχουν γίνει, είμαστε έτοιμοι, θα κατεβούν παρτίδες στα κρασιά γιατί δεν είναι εύκολο. Χρειάζεται ο πλωτός γερανός για να τα κατεβάσει. Σωστά. Με δίτες, μια διαδικασία πολύ λεπτή και σωστή, με συγκεκριμένα σημεία που θα έχουμε ορίσει για σε να είναι σημείο, μέσα. Σε ποιο σημείο θα βυθιστούν εκεί τα κρασιά, στο λιμάνι? Όχι στο λιμάνι, όχι στο λιμάνι Ηρακλείου, θα είναι εκεί κοντά, ανάμεσα στην Τία και στο, δεν μπορούμε να πούμε ακριβώς. Όχι, να μην πούμε, να μην πούμε ακόμα. Σωστά. Είναι ανάμεσα στην Τία και στο λιμάνι του Ηρακλείου. Μάλιστα, μάλιστα. Υπάρχει ένα σημείο ανάμεσα στην ίσως Δία με το λιμάνι του Ηρακλείου. Μίλησα για κριτικό πέλαγος και όχι για λιμάνι. Εμείς θέλουμε να τα βάλουμε στο κριτικό πέλαγος εκεί στα ανοιχτά, έξω από το λιμάνι. Στα ανοιχτά, στα ανοιχτά. Λοιπόν, στα ανοιχτά, σωστά. Λοιπόν, με το καλό κύριε Χιλετζάκη να τα πούμε, να έχουμε και την έγκριση. Μιλήσατε για γραφειοκρατία. Ξέρουμε στην Ελλάδα τι σημαίνει γραφειοκρατία. Ας ελπίσουμε να υπάρξει βέβαια και το πρώτο μπουκάλι εδώ στον όμιλο της Greek TV. Εννοείται, δεσμευόμαστε αν όλα πάνε καλά. Τις επόμενες μέρες που θα έχουμε και τα αξιόγραφα στα χέρια μας θα βυθιστούν οι μεγάλες ποσότητες. Μπράβο. Οι δοκιμές έχουν γίνει. Το μήνα Αύγουστο, γι' αυτό επιδιώκουμε να τα βυθίσουμε τώρα, θα έχουμε κλείσει το εξάμηνο. Είναι ο μήνας Τρίγους, είναι ο μήνας που γιορτάζει η χώρα μας. Οπότε είναι ο Άγιος Αύγουστος. Θα έχουμε και τα συνοδευτικά εκεί με το μπουκάλι, σωστά? Θα έχουμε τα οριμασμένα κρασιά του Κρητικού Πελάγου για να τα δίνουμε δώρο σαν αρχή, να τα δοκιμάσουν οι κριτικοί, να τα δοκιμάσουν οι φορείς, για να μπορέσουμε να δούμε και τα αποτελέσματα που θα βγουν. Κύριε Χιλετζάκη, μπράβο, συγχαρητήρια, θα τα πούμε, να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.